Εργαζόμενος στην κουζίνα ξενοδοχείου στον ομό Λασιθίου, δέχτηκε επίθεση από τον αρχιμάγειρά του. Το περιστατικό καταγγέλθηκε επώνυμα από τον εργαζόμενο το βράδυ της Τρίτης και χθες από το Βήμα Συγκέντρωσης στον Άγιο Νικόλαο, ο πρόεδρος του Σωματείου Ξενοδοχείου Υπαλλήλων, το καταδίκασε ζητώντας άμεσα να ληφθούν μέτρα. Προϊστάμενος χειροδίκησε χθες το βράδυ και ύβρισε τον κόσμο τα πάντα. Λοιπόν, θέλω να καταγγείλω αυτό το πράγμα. Δεν είναι δυνατόν ένας προϊστάμενος σε ένα ξενοδοχείο να κάθεται κάθε φορά να βρίζει τον κόσμο και το σκεφτείτε. Πρέπει να προσέχουμε. Με την εντατικοποίηση της δουλειάς, πολλοί προϊστάμενοι για να φάνουν καλοί απέναντι στους εργοδότες ξεχνούν ότι και ήδη είναι εργαζόμενοι και πολλές φορές είτε φραστικά είτε με χειροδικία στρέφονται ενάντια σε συναδέλφους. Η επίθεση του προϊσταμένου στον υφιστάμενο, όπως επισημάνθηκε, δεν ήταν μεμονωμένο περιστατικό, αφού με δεδομένη, όπως τόνισε ο κύριος Πεπώνης, την εντατικοποίηση της δουλειάς, που απαιτεί ξέφρενους ρυθμούς από τους εργαζόμενους, τα φαινόμενα αυτά είναι συχνά, αν και δεν καταγγέλλονται επισήμως, οπότε το μέγεθος του προβλήματος δεν είναι εφικτό να αποτυπωθεί. Μετά που έγινε η καταγγελία και πήρε δημοσιότητα, και για αυτό το τμήμα, αλλά και για άλλες επιχειρήσεις, έχουν γίνει ένα σωρό καταγγελίες, τις οποίες, ξαναλέω, οι περισσότερες βέβαια είναι ανώνυμες, είτε γίνονται και λένε «Σε παρακαλώ, μην χρησιμοποιήσεις το όνομά μου». Το ζήτημα της επιθετικής συμπεριφοράς ή αλλιώς bullying στον εργασιακό χώρο, όμως και στο Ηράκλειο, έχει βαθιές ρίζες, με περιστατικά αναδιαστήματα που σοκάρουν λόγω της σκληρότητάς τους. Μάλιστα, όπως εξήγησε ο κύριος Βοριάς, το επόμενο διάστημα θα πραγματοποιηθεί μερίδα με θέμα την παρενόχληση στο χώρο εργασίας, που και αυτό παρατηρείται ακόμη και αν δεν καταγγέλλεται. Ντροπιάζουν το χώρο μας, ντροπιάζουν το νησί μας που παρουσιάζονται. Και το περασμένο Αύγουστο είχαμε πολύ σοβαρά περιστατικά, ακόμη και ο ίδιος εργοδότης να κάνει bullying. Όπως μας ανησυχούν πολύ και τα περιστατικά τα οποία έχουν να κάνουν με τη σεξουαλική παρενόχληση. Πρέπει πλέον να το καταλάβουν και οι ίδιοι οι ξενοδοχοϋπάλληλοι, αλλά και οι ξενοδόχοι να έχουν το κατάλληλο προσωπικό στις κατάλληλες θέσεις και τον απαιτούμενο αριθμό ατόμων που να βγαίνει σωστά η εργασία στους χώρους δουλειάς. Όπως εξήγησε ωστόσο ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Λασιθίου, ανάμεσα στις προτεραιότητες που θα θέσουν είναι πρωτοβουλία στήριξης των θυμάτων, ακόμη και σε δικαστικό επίπεδο, και την ίδια ώρα δημοσιοποίηση των ατόμων που έχουν βίαιες συμπεριφορές, προκειμένου το πρόβλημα να επιληθεί. Εμείς θα πάρουμε σύντομα μια απόφαση σαν Εργατικό Κέντρο σε συνεργασία με το Σωματείο Έλεγχου Υπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων, ότι όταν γίνεται τέτοια καταγγελία από συνάδελφο, εμείς θα δημοσιοποιούμε και το όνομα της επιχείρησης και το όνομα αυτού που έκανε την πράξη που έκανε σε βάρος συναδέλφου. Σύνοψη θα καταφεύγουμε στη δικαιοσύνη και θα παίρνουμε υπό την προστασία μας τον εργαζόμενο είτε νομικά είτε οικονομικά είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Μόνο έτσι πιστεύω ότι μπορεί να σπάσει αυτό το φαινόμενο.